Καλησπέρα κύριε Κολοκυθάτη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα εσωτερικά σας, γιατί σας απασχόλησε προφανώς το τελευταίο διάστημα. Είχατε τις διήμερες εργασίες σας, κάνατε αυτοκριτική. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αυτό είναι κοινή ομολογία και νομίζω και δική σας, είχε μια καθοδική πορεία, κύριε Κολοκυθά. Τι συνέβη? Βεβαίως. Δεν μπορούσαμε να παραβλέψουμε ότι είχαμε μία πτώση στα ποσοστά μας, παρόλο που υπό τις συνθήκες που διεξήχθηκε ο προεκλογικός αγώνας καταφέραμε να βγάλουμε έναν ευρωβουλευτή, όμως παρόλα αυτά έπρεπε να αναλύσουμε... Για τον Νότιο Μαριά τώρα πρέπει να πούμε. Παρόλα αυτά έπρεπε να αναλύσουμε τους λόγους τους οποίους μας οδήγησαν σε αυτό το ποσοστό. Καταλήξατε κάπου? Καταλήξαμε στο ότι γενικώς όπως ήμασταν και αποκομμένοι και σε συμμετοχές σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αυτοδιοικητικά σχήματα, ο κόσμος είτε εγκλωβίστηκε στην πόλωση της στιγμής, είτε κατευθύνθηκε προς άλλους χώρους. Ως επιτοπλίστων αντιμνημονιακούς χώρους. Αυτό μας έβαλε σε προβληματισμούς και βήκαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να φτιάξουμε ένα ευρύτερο πατριωτικό μέτωπο με δυνάμεις οι οποίες είναι κατακαιρματισμένες. Ήδη το πρώτο δείγμα, όποιος έχει παρακολουθήσει τώρα τελευταία, έχει γίνει με τον κύριο Νικολόπουλο και τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο και με την καθοδήγηση του Προέδρου θα έχουμε και άλλες τέτοιες συνεργασίες. Επίσης, μια πολύ σοβαρή αιτία ήταν η λαθεμένη εντύπωση που δώσαμε στον κόσμο ότι θα είχαμε μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι με το ΣΥΡΙΖΑ... Ναι, ακούστηκε και αυτό. Ναι. Ότι μπορεί να συμπλέψετε σε κάποιες προεκτάσεις. Ότι επειδή σε κάποια οικονομικά θέματα μπορεί να συμπίπτουν οι απόψεις μας, οι κόκκινες γραμμές που έχουμε θέσει εμείς ως προς τα εθνικά θέματα, τη λαθρομετανάστευση, γενικά την ευρωπαϊκή μας παρουσία στις Βρυξέλλες, είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε κάποια συνεργασία βασιζόμενη μόνο στο οικονομικό θέμα. Και η απόδειξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει συνεχώς πλεύση είναι με το τελευταίο παράδειγμα ότι τώρα σπέβδει να υποστηρίξει τον κύριο Γιούγκερ στις Βρυξέλλες. Κάτι το οποίο εμάς μας βρίσκει παντελώς αντίθετος. Επίσης, ένα τρίτο ήταν ότι είχαμε μία έλλειψη συντονισμού, γι' αυτό άλλαξε και όλο το οργανωτικό το τμήμα μας, ως προς αυτούς που συμμετέχαν στις εκλογές, τα στελέχη μας. Οπότε βλέπαμε σε πανελλαδικό επίπεδο τώρα, στελέχη μας να κατεβαίνουν με συνδυασμούς οι οποίοι απαρτίζονται από φιλομνημονιακές δυνάμεις, είτε ακόμα πολύ χειρότερα να κατεβαίνουν απέναντι σε συνδυασμούς οι οποίοι στηρίζονται καθαρά από το κίνημα, όπως στη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως στη Θεσσαλία, όπως στον Πειραιά. Οπότε όλα αυτά τα θέματα έπρεπε να συζητηθούν για να μπουν σε μία τάξη. Οπότε δεν υπήρχε το τελευταίο διάστημα συντονισμός, μου λέτε, και συνεννόηση, κύριε Κολοκυθά? Θέλω να πω ότι σε κάποια γεωγραφικά διαμερίσματα είχαμε κάποια τέτοια προβλήματα. Ευτυχώς στη φτιότητα που ήταν η δικιά μας η αρμοδιότητα ως προς τους Δήμους, όπου στηρίξαμε, ήμασταν συντεταγμένοι, δεν είχαμε παραφωνίες. Κάποιοι προσπαθούν να σας συγκρίνουν, επιτρέψτε μου να το πω, σαν το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Τουλάχιστον ως προς την πορεία. Μια μεγάλη δυναμική που ξεκίνησε με τον Πάνο τον Καμένο και ένα μπαλόνι να ξεφουσκώνει μετά από κάποιο διάστημα. Αποτέλεσμα ήταν αυτό το ποσοστό που πήρε, σας θυμίζω, και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και με την καθοδική πορεία που σας ρώτησα λίγο πριν. Εδώ θα έχετε τέτοιες φοβίες και ανησυχίες, κύριε Κολοκυθά? Όχι, δεν έχουμε τέτοιες φοβίες, γιατί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός... Είδαμε τον κύριο Καπερνάρο, ας πούμε, να διαχωρίζει πλέον τη θέση του, να ανεξαρτητοποιείται. Ναι, εντάξει, και άλλοι βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται, όπως και από το άλλο στρατόπεδο. Πολλοί δεν αντέχουν, βλέπουν το κακό που συντελείται στη χώρα, οπότε και αυτοί παρετούνται από την θέση την οποία είχαν προηγουμένως. Ως προς αυτό που με ρωτήσατε για τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ξεφούσκωσε επειδή άλλαξε στάση, επειδή συγκυβέρνησε, δεν το αποδέχτηκε ο κόσμος και μετά πήρε αυτό το οποίο του άξιζε. Εμείς δεν έχουμε αλλάξει θέση ούτε στο ελάχιστο. Αυτό φυσικά κουράζει κάποια στελέχη μας, κουράζει ίσως και κάποιους ψηφοφόρους μας που θα ήθελαν να δουν κάποια σύμπνοια με κάποιον άλλο χώρο, αλλά όταν λέμε κάτι
κοιτάμε να το στηρίζουμε και να το υποστηρίζουμε μόνιμα. Έχετε δηλαδή καθαρές και πάγιες θέσεις και όχι με σκαμπανεβάσματα. Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς από τις βασικές μας θέσεις και την ιδρυτική μας διακήρυξη δεν έχουμε αλλάξει τίποτα στο τουλάχιστον. Πάμε τώρα λίγο στα γενικότερα πολιτικά, πριν σας ρωτήσω και για τη Λάρκο, την οποία σχολιάζαμε λίγο πριν με τον κύριο Κορέτζελο, γιατί και αυτό το θέμα ξέρω ότι σας ενδιαφέρει. Περάσαν οι εκλογές, έχουμε νέα ρότα, έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, έχουμε μείωση της ανεργίας όπως μας λέει η κυβέρνηση, έχουμε συνεργασίες για να μειώσουμε την ανεργία όπως με την Κίνα, κύριε Κολοκυθά. Άρα τα όσα λέτε εσείς και η υπόλοιπη αντιπολίτευση μάλλον δεν ευσταθούν. Μάλλον αρχίζουμε να ζούμε σε ένα μικρό παράδεισο και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Κάπως έτσι είναι? Δεν είναι έτσι. Η νέα ρότα για γιατί να δεν είναι έρθει. Μας είπε ο κύριος Σταϊκούρας για πρωτογενές πλεώνασμα. Βγαίνει ο άλλος βουλευτής, ο υπουργός, πάμε καλά. Συνεχίζουμε λίγο και θα τη βρούμε την άκρη, μας είπανε, λοιπόν, κύριε Κολοκυθά. Από ό,τι παρατήρησα από την αρχή του δελτίου σας, έχουμε όπως λέτε πρωτογενές πλεώνασμα σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Όμως τις υποχρεώσεις. Επίσημα του... δηλώσεις, έτσι. Μάλιστα, δεν είναι, ναι, από το μυαλό μας. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τα γνωρίζετε. Τις υποχρεώσεις του όμως απέναντι στο ΤΕΙ δεν μπορεί να τις εκπληρώσει. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν εκταμιεύθηκαν? Μάλλον δεν είναι, βγήκαν ανακοινώσεις 3 εκατομμύριων ευρώ. Αν και μας είπαν ότι είναι 2, αν και το ΤΕΙ κλείνει τελικά, κύριε Κολοκυθά. Για ποιο λόγο τότε κλείνει, εφόσον υπάρχουν τα χρήματα? Δεν ξέρω, έτσι. Ρητορικά το ρωτώ. Ρητορικά ρωτώ κι εγώ. Επιπλέον, ανακοινώσανε τα ταμεία ότι έχουν 2 δις έλλειμμα. Τα ασφαλιστικά ταμεία. Πώς θα στηριχτούν οι συντάξεις? Μειώθηκαν οι επικουρικές 5,2%. Αυτά, άμα είχαμε πλεώνασμα, δεν θα συνέβαιναν. Άρα, τι χάνουμε εμείς? Το λέω ότι τι χάνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Κολοκυθά. Κάποιος δεν βλέπει κάτι. Ή εμείς σωστά, ή η κυβέρνηση. Εγώ τώρα θεωρώ ότι η κυβέρνηση οδός, απεγνωσμένα προσπαθεί να δείξει μια εικόνα ανάπτυξης, την οποία πολύ θα ήθελε να υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει. Αναφερθήκατε προηγουμένως στις επενδύσεις οι οποίες θέλει να κάνει η Κίνα. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως και την πλευρά του επενδυτή. Ο επενδυτής θα κοιτάξει πού θα τοποθετήσει τα χρήματά του, στο πιο οικονομικό συμφέρον για αυτό το τοπίο. Έτσι, ακριβώς. Γιατί θα είμαστε με μισθούς Κίνας, κύριε Κολοκυθά. Εγώ πήρα ένα δείγμα. Θα είμαστε με μισθούς Κίνας. Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή τα 400 ευρώ θεωρούνται καλός μισθός. Προσέξτε τώρα τι εξωφρενικό σημείο φτάσαμε. Εγώ μπορώ να σας πω τη σύμβαση που υπογράφουν οι εργαζόμενοι, οι Έλληνες εργαζόμενοι στην Κόσκο. Την οποία τη δανείστηκα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, γιατί δεν το γνωρίζω και το ομολογώ, θέλω να το μάθω. Τη δανείστηκα από το Ριζοσπάστη. Στις 25 Μαΐου 2013 δημοσιεύτηκε, η οποία λέει 24 ώρες την εβδομάδα είναι η εκπεριτροπής εργασία των εργαζομένων σε 3 ημέρες, τις οποίες τις καθορίζει κάθε εβδομάδα η Κόσκο. 3-8 ώρα λοιπόν. 70 Μάλιστα. ευρώ μεικτά την ημέρα για 8 ώρες εργασία. Μιας που είναι ανώτερα από τα 22,8 ευρώ ημερομίσθιο, που είναι το ελάχιστο, αυτά τα 70 ευρώ τα παίρνουν είτε είναι νύχτα, είτε είναι Κυριακές, είτε είναι αργίες. Δεν παίρνουν κάποια αύξηση. Επιπλέον, οι υπερορίες δεν χαρακτηρίζονται υπερορίες, ούτε πληρώνονται παραπάνω, αλλά είναι, χαρακτηρίζεται στη σύμβασή τους οικειοθελής παραμονή στο χώρο εργασίας. Και με 3 αδικαιολόγητες απουσίες. Πείτε μου το τελικό ποσό, αλήθεια. Είναι η καταγγελία, γίνεται καταγγελία της σύμβασης. Δηλαδή, απαγορεύονται οι απεργίες. Το ποσό δηλαδή που μπορεί να φτάσει κάποιος, ποιο είναι δηλαδή? Το maximum ποσό. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Είναι 210 ευρώ την εβδομάδα μεικτά. 840 το μείνα μεικτά. Με όλα μέσα. Μεικτά, άρα πάμε στα 6-6,5 εκατοστάρικα. Ακριβώς. Και αυτό μιλάμε αυτό για, λοιπόν, για βαριά σωματική εργασία. Δεν είναι μια εργασία γραφείου. Αυτή είναι η ανάπτυξη λοιπόν. Αυτή είναι ακριβώς η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Και όταν έρχεται ένας επενδυτής, τι πιο καλό για αυτόν να απευθυνθεί σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Ξέρετε πλέον, κύριε Κολοκυθά, οι συγκρίσεις που κάνουν οι άλλοι, πώς κάναμε εμείς παλαιότερα με την τάδε ή την εκείνη τη χώρα, τώρα όλοι μας συγκρίνουν με την Ελλάδα. Προσέξτε που φτάσαμε. Ακριβώς. Όλοι κάνουν τις συγκρίσεις. Προς το χειρότερο βεβαίως, με την χώρα μας. Αυτή είναι η ξεφτύλα των δεν πολιτικών. Υπάρχει καμία... Αυτή είναι η ξεφτύλα, κύριε Κολοκυθά. Δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία του εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες της χώρας. Το Ευρωβαρόμετρο έβγαλε χθες μια μελέτη, το οποίο λέει 43% του εργατικού δυναμικού δεν δουλεύει στις δουλειές τις οποίες
ειδικεύτηκε, σπούδασε. Όταν δεν έχεις έναν προσχεδιασμό, τι ανάγκες θα έχεις μετά από 5-6 χρόνια, μετά τις συνταξιοδοτήσεις, μετά, τι ανάπτυξη να κάνεις. Κύριε Κολοκυθά, πριν σας πω για τη Λάρκο, πάλι ανακοινώσεις είναι, εξοικονομήθηκαν, ακούστε το σας παρακαλώ, μπορεί να το γνωρίσετε, εγώ θα το υπενθυμίσω, εξοικονομήθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ από διαθεσιμότητες και απολύσεις. Ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Χωράνε σχόλια σε αυτό το πράγμα. Ένα σχόλιο και από τη στιγμή. Χωράνε σχόλια 100 εκατομμύρια γιατί κόσμος πήγε στο σπίτι του και δεν έχει τι να κάνει. Βλέπουμε ότι όλες... Μόνο στο Ραγιαδιστάν γίνεται, κύριε Κολοκυθά. Όλες οι στοχευμένες αυτές κινήσεις που υποστηρίζει η κυβέρνηση καταλήγουν σε αποτυχία. Το ίδιο έγινε και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Κρύωσε ο κόσμος χωρίς κανένα λόγο. Και γι' αυτό το οποίο είπατε, σήμερα κιόλας κουβεντιάζεται για 6.500 επιπλέον απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Και δεν μιλάει κανένας. Ξέρετε όμως τι με λυπεί. Θέλω να σου πω περισσότερο από αυτή την πολιτική, την καφρίλα θα την πω εγώ. Ότι ο κόσμος εξακολουθεί, κύριε Κολοκυθά, να είναι σαν το αρνάκι. Έτσι εκεί είναι. Στη γωνιά. Έτσι αυτό με ενοχλεί περισσότερο από τις κινήσεις των πολιτικών. Και δεν έχω άλλη εξήγηση μετά από 4 χρόνια. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε ότι ο κόσμος, ο καθένας σαν μονάδα, και δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, τους θεωρώ και εγώ το ίδιο αδικαιολόγητος, αλλά πρέπει πάντα να κοιτάμε ότι ο καθένας έχει τις δικές του στεναχώριες και είναι τόσο μεγάλες που δεν ξέρει πώς θα επιβιώσει αύριο. Εν τω μεταξύ, με αυτά που έχουν γίνει στο πολιτικό σκηνικό, όλα αυτά τα, όχι 4 χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, περίμενε κανένας ότι θα συγκυβερνάγανε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Κανένας. Καλά, κάποτε αν το λέγαμε θα μας πέναν με τις πέτρες. Οπότε και ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, η κάμψη την οποία είχαμε ήταν προσωρινή, γιατί... Κακά τα ψέματα, τα στελέχη τα οποία φύγανε τραβήξανε και κόσμο μαζί τους, αλλά η μεγαλύτερη αξιοπιστία που μπορεί να εκφράσει ένας πολιτικός είναι να μην αλλάζει τις θέσεις του. Και εμείς δεν τις έχουμε αλλάξει και το πρόγραμμά μας είναι καθαρά κοστολογημένο. Απλά επισημαίνουμε ότι η αφετηρία την οποία έχει η χώρα μας με αυτά που έχει υπογράψει σε σχέση με τα χρέη είναι εντελώς λανθασμένη και δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να σωθούμε με αυτά τα μέτρα, γιατί δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να αποπληρωθούν αυτά τα χρέη, τα οποία, θέλω να σημειώσω, μας έχουν απαγορεύσει να τα συμψηφίσουν με αυτά τα οποία μας χρωστάνε. Είτε ήταν αυτό το κατοχικό δάνειο, είτε ήταν πολεμικές αποζημιώσεις, είτε οτιδήποτε. Δεν δικαιούμαστε να συμψηφίσουμε και δεν δικαιούμαστε και να δανειστούμε και από αλλού. Εγώ θα το βάλω και σε άλλη διάσταση. Υπάρχουν χώρες, κύριε Κολοκυθά, που καταφέρανε ή να βγουν εκτός μνημονίου ή να βάλουν τα όρια τους στο μνημόνιο. Είμαστε η μοναδική χώρα που χρειαστήκαμε τη βοήθεια και εξακολουθούμε να είμαστε με σκυμμένο το κεφάλι. Ναι. Γιατί εκεί ο κόσμος τουλάχιστον αντέδρασε. Εμάς εδώ είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν αντιδράει ο κόσμος. Θέλω να κλείσουμε λίγο με τη Λάρκο. Παρακολουθήσατε λίγο, μιλάγαμε πριν με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων. Καλές οι συζητήσεις, οι συναντήσεις. Αλλά η κοροϊδία πάει σύννεφο, θα το πω επί το λαϊκότερο, επειδή κύριε Κολοκυθά. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχα επισκεφτεί. Ξέρετε, παρακολουθείτε το θέμα, σας ακούω. Το είχα παρακολουθήσει και είχα επισκεφθεί και πρέπει να πω ότι οι εργαζόμενοι εκεί μέσα είναι ήρωες, ειδικά με τους καλοκαιρινούς μήνες με τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται εκεί μέσα. Εκεί είχαμε κάνει μια συνάντηση με επικεφαλής τον κύριο Κουίκ και αφού κουβεντιάσαμε με τους διοικητικούς, υπήρχε πάλι το ίδιο θέμα, ακριβώς όπως είναι σήμερα. Τους ρώτησα με ποιο αντίτιμο θα ήταν ευχαριστημένοι αν πουλιόταν η Λάρκο. Μου είπαν 300 εκατομμύρια για το εργοστάσιο της Λάρκο. Όταν η Λάρκο φέρνει 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα ή 1 εκατομμύριο δολάρια την ημέρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, στην Ελλάδα, δηλαδή ένας επενδυτής θα αποσβέσει το ποσό μέσα σε ένα χρόνο. Συγγνώμη, έτσι κάνει επένδυση ο καθένας. Άρα η λογική είναι της απαξίωσης, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, οι τρεις κύριοι μέτοχοι της Λάρκο είναι αυτοί που δημιουργούν και τα προβλήματα. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο δεν δίνει άδεια εξόρυξης στη Λάρκο και την κρατάει σωμηρία και την πάει κάθε χρόνο. Η τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα δεν κάνει διευκόλυνση για τα δάνεια. Η ΔΕΗ δεν δίνει καλύτερη τιμή παρόλο που σε ανταγωνιστικές μονάδες. Αλλά αυτό είναι άνω ποταμών. Όταν το ίδιο το κράτος σαμποτάρει τη δικιά του την επιχείρηση, τι να περιμένουμε άλλο. Μάλιστα.
Κύριε Κολοκυθά, εμείς προσπαθούμε να αφυπνίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή ότι θα αντιληφθεί ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και αυτές οι αρλουμπολογίες για ανάπτυξη και έξοδο στις αγορές να τις κρατήσουν στο γυάλινο πύργο του Μεγάρου Μαξίμου και όχι εδώ. Έξοδο στις αγορές σημαίνει πάλι δανεισμός. Οπότε τι ανάπτυξη έχεις, τι πλεόνασμα έχεις όταν αναγκάζεσαι πάλι να δανειστείς. Δηλαδή το έξοδο στις αγορές εμένα δεν μου λέει τίποτα θετικό. Σας ευχαριστώ κύριε Κολοκυθά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα...